Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε τον κύριο Λουράντο, ο οποίος τότε έκανε εκλογικά κέντρα τα 11.000 φαρμακεία, όπως είπε. Σήμερα φαίνεται μετανιωμένος και θα τα ξανακάνει, λέει, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Σας είπε όμως ο κύριος Λουράντος ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε τεθεί από το Δωνοτό κατ' επανάληψη και το οποίο η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά το είχε αποκρούσει την ώρα που έκανε τα εκλογικά κέντρα, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, τα φαρμακεία εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί αυτό πρέπει να σας πει ο κ. Λουράντος. Ναι, μας τα είπε εδώ ότι πέρα. Ότι αυτό, ναι, δεν είναι κάτι που ανέκυψε τώρα. Όχι, όχι, αυτό όχι. Είναι κάτι. Έτσι, ναι, το όχι, οποίο... το πήγαμε από την αρχή αυτό. Δεν είναι και του εξήγησα και εγώ και του είχα εξηγήσει και τότε στον αέρα, κύριε Βορύδη, ότι. Κυρία μου, του έλεγα ότι σφαχτήκαμε τότε, είχε γίνει τη κακομοίρα, δηλαδή μου ανέβηκε η πίεση. Του εξηγούσα λοιπόν και του έλεγα ότι, ρε φίλε, αυτά τα λένε οι ξένοι. Δεν πρόκειται δηλαδή καμία κυβέρνηση να κάνει κάτι άλλο από αυτό που έχουν και θα το επιβάλλουν σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία. Όχι, μου λέγε. Εκεί έγινε ο καύγας και το αθύμισα σήμερα και το ένιωσε μετανιωμένος. Εντάξει, ο άνθρωπος, okay, και αυτός υπερασπίζεται τον κλάδο του. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί εχθές. Και γενικά η Νέα Δημοκρατία έχει σηκώσει τους τόνους σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή. Και εσείς το ίδιο κάνατε, σας λέει η άλλη πλευρά. Ναι, το θέμα τώρα, βεβαίως, η αναλογία δεν είναι ακριβής. Και να πω γιατί. Γιατί εκείνο το οποίο ουσιαστικά συγκρίνουν τώρα, άκουσα κάτι που ο κ. Κοντονής, είναι τι γινόταν το 2014, δηλαδή σε μια χρονική στιγμή που στην πραγματικότητα ήταν πλέον λίγο ως πολύ γνωστό ότι οδηγούμαστε σε εκλογές. Και επομένως υπήρχαν σειρά εκκρεμωτήτων που τα υπουργεία θέλαν να ρυθμίσουν, με επίσης σε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον, το οποίο ήταν η εκπεραίωση πολύ έντονων μνημονιακών υποχρεώσεων. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Ναι. Εδώ δηλαδή στην πραγματικότητα, τι γίνεται. Πρώτον, δεν έχουμε καμία κυβέρνηση, υποθέτω τουλάχιστον, που να πρέπει να κλείσει ζητήματα γιατί οδηγείται σε εκλογές. Πρώτο αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Ποιες μνημονιακές υποχρεώσεις. Στην πραγματικότητα οι μνημονιακές υποχρεώσεις που έχουν είναι γνωστές εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα ο δις λόγος υπάρχει για αυτού του τύπου την έκτακτη νομοθέτηση. Και προσέξτε τώρα. Τι εξυπηρετεί κατά την άποψή σας λοιπόν, αφού πιστεύετε ότι... Να αποφευχθεί η ευρεία συζήτηση και ενδεχομένως οι αντιδράσεις και το να υποστούν πολιτικό κόστος. Ναι. Διότι προσέξτε, οι άνθρωποι. Εννοείται για τις τροπολογίες που έρχονται στη Βουλή, αυτό εννοείται. Ναι. Μα να σας πω για δύο συγκεκριμένες. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στο Λουράντο και τον ξεσήκωναν για να κάνει τα φαρμακεία εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα φέρνουν αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία στρέφεται ευθέως εναντίον των συγκεκριμένων κλάδων των φαρμακοποιών. Αυτοί οι οποίοι τους ξεσήκωναν, αυτοί οι οποίοι είχαν βγει στα κάγκελα, θυμάστε πόσες απεργίες έκαναν τότε. Πώς το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι. Με τα ζητήματα αυτά. Όχι όμως, σήμερα... με συγχωρείτε, δεν σημαίνει αυτό ότι είτε η δική σας κυβέρνηση, είτε η παρούσα κυβέρνηση έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που πηγαίνατε εσείς και πάνε αυτοί να νομοθετήσουν σήμερα. Δεν μπορείτε να διαλύσετε έναν κλάδο. Πρέπει αυτά, με συγχωρείτε κύριε Βορύδη, αυτά όλα πρέπει να γίνονται με μια σύνεση και μια λογική σε μια κοινωνία σαν την ελληνική. Δεν είμαστε το ίδιο με τη Φιλανδία, ούτε το ίδιο με την. Επιτρέψτε μου, εμείς όμως ακριβώς αυτό κάναμε. Εντάξει. Και απλώς βλέπουμε τώρα την τεράστια διαφορά. Βλέπουμε τώρα το πώς γίνονταν μεν αναγκαίες προσαρμογές, οι οποίες έπρεπε να γίνουν για μια σειρά από λόγους. Ο βασικός λόγος, να ξέρετε, ήταν κυρίως η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και η αποφυγή της προκλητής συνταγογράφησης. Αυτή ήταν η βασική λόγη των μεταρρυθμίσεων που έπρεπε να γίνουν για να προστατευτεί το δημόσιο χρήμα αλλά και η υγεία των πολιτών. Και εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, το ένα είναι το αυτό. Αλλά και το δεύτερο, η δεύτερη τροπολογία η οποία κατά μου είναι σημαντική, είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι χτες φωνάζαν κανένα χέρια στο σπίτι τραπεζίτη και πηγαίνανε και ήτανε, συμμετείχανε στα λεγόμενα κινήματα. Θα έρθω στους πληστηριασμούς. Δύο λεπτά. Αυτοί είναι που σήμερα νομοθετούν περαιτέρω ποινικοποίηση στο ζήτημα αυτό. Ναι. Και εδώ, γιατί θέλουν στην πραγματικότητα αυτά να τα περάσουν με τροπολογίες. Γιατί, κύριε Βορύδη μου, γιατί τότε, κύριε Βορύδη, εσείς, με συγχωρείτε, εγώ θα σας ασκήσω και σε εσάς κριτική σκληρή τώρα. Γιατί και εσείς τότε, όταν κάνατε τις ομοθεσίες, τη φοβόσαστε τη δουλειά και το πολιτικό κόστος και κάνατε βήματα πίσω. Τώρα αυτοί τα περνάνε και δεν ανοίγει μύτη γιατί και εσείς δεν αντιδράτε. Επί της ουσίας δεν αντιδράει η Νέα Δημοκρατία
με την ένταση που αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι φυσικά. Όχι, και εμείς δεν είμαστε και ο κύριος Μητσοτάκης προχτές στη Βουλή τα είπε. Όχι, δεν θέλω να σας αδικήσω, αλλά όμως και εσείς φωνάζει ο κόσμος να τα λέμε όλα, κύριε Βορύδη, και να τα ακούτε με ευχαρίστηση στην κριτική μας. Φωνάζει ο κόσμος, σηκώστε το γάντι. Σηκωθείτε και από τους καναπέδες σας. Τα φωνάζει ο κόσμος αυτά. Τώρα, αν θέλετε να παίξετε κυριλέ αντιπολίτευση, κάντε το. Αυτό είναι δικό σα. Όχι, δεν είναι θέμα κυριλέ αντιπολίτευση. Εμείς έχουμε, μία αρχή και ένα όριο. Σεβόμαστε την νομιμότητα. Εντάξει, δεν μπορούμε εμείς να μετατραπούμε ούτε σε αλληλέγγυους, ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να χτυπάνε κόσμο, ούτε να πηγαίνουμε να τα σπάνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αλλά το ενδιαφέρον όμως είναι ότι σήμερα ακούω τον κύριο Κοντονή από την πλευρά της κυβέρνησης να λέει, ρε παιδιά, δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να βάλουμε και το αυτεπάγγελτο για τους ηλικίους, για το αυτεπάγγελτο τους δίωξης, για τους πληστηριασμούς. Δεν είναι αυτονόητο αυτό? Και διερωτώ με, 3 χρόνια πριν, ο άνθρωπος αυτός πού βρισκότανε? Σε ποιο σημείο βρισκότανε? Πού ήτανε? Ήτανε, σας εξηγήσαν πολλές φορές ότι είχανε κάποιες άλλες αντιλήψεις οι οποίες δεν τους βγήκανε. Ναι, αυτό είπε η κυρία. Θέλω να πω το εξής τώρα. Θέλω να κάνω ένα συγκεκριμένο. Ή δεν είχαν καμία αντίληψη ποτέ. Θέλω να κάνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ναι, ή κοροϊδεύαν από το πρώτο δευτερόλεπτο. Οι ιδέες οι οποίες περασπίζονταν δεν έχουν καμία αξία. Μάλιστα. Θα δώσω μια εξήγηση. Γιατί προσέξτε, δεν είναι μια διαδικασία ορημάνησης 20-25 ετών. Έχω να δεχτώ, ρε παιδί μου, είναι μια διαδικασία ορημάνησης. Ένας άνθρωπος κάπως τα σκεφτόταν μια στιγμή και τώρα τα σκέφτεται κάπως αλλιώς. Δεκτό. Μα ένα λεπτό. Έχει γίνει μέσα σε 6 μήνες. Εγώ τα είπα στην κυρία Αυλονίτου αυτά που λέτε πριν από λίγο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε σε ένα συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Είδαμε ότι ήταν ένα συνέδριο με σύνθεση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή από αυτά που είπε ο ίδιος ο αρχηγός σας και αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι. Υπήρχε μια σύνθεση. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει και εσείς να ακολουθήσετε τα στελέχη, τον αρχηγό και να βγαίνετε να μιλάτε. Αν εξαιρέσουμε, κύριε Βορύδη, 5-6 βουλευτές, 10 το πολύ, μετρημένους στα δάχτυλα των δύο χεριών, οι υπόλοιποι δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Γιατί δεν βγαίνουν τα παλιότερα στελέχη να μιλήσουν? Γιατί κρύβονται? Γιατί δεν στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον αρχηγό? Αυτό είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να φέρουμε κάποιον άλλον επειδή δεν τον γουστάρουν κάποιοι? Γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσουν? Όχι, ακούστε, να μιλήσετε με τα ονόματα. Γιατί δεν φοβάστε να τα πείτε, δηλαδή? Γιατί δεν τα λέτε, δηλαδή? Μα δεν τα λέτε. Πάντως δεν έχω αρνηθεί ποτέ. Βλέπετε λοιπόν, μου το γυρίζετε τούμπα τώρα. Εγώ δεν σας λέω για σας, γιατί σας ακούει ο κόσμος, σας βλέπει και το ξέρει. Εγώ σας λέω, γιατί δεν βγαίνουν όλα τα στελέχη, τέλος πάντων? Ποια δηλαδή, ποια? Τώρα, εγώ νομίζω ότι όποιοι βουλευτές. Εγώ θα σας πω ποια άλλες και δεν τους ξέρετε τώρα. Ακούστε, δύο λεπτά. Όποιοι βουλευτές καλούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία, δεν γνωρίζω κάποιον που έχει αρνηθεί. Καλά, εντάξει, αφήστε το τώρα αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε μισό λεπτό. Σας ρωτούσα προηγουμένως και έφεσα το ερώτημα, τι μας περιμένει το 18. Με δύο λόγια, να μου πείτε τι διαπιστώσατε αυτόν τον περιβόητο προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή. Κοιτάξτε, άκουσα διάφορους αριθμούς από αυτούς που ακούγονται στους προπολογισμούς και μία έμφαση στο λεγόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον και στα δημόσια οικονομικά. Δηλαδή, τι ωραία, πιάσαμε, ξέρω εγώ, 1,2 ή 1,3, θα πιάσουμε ανάπτυξη, ξέρω εγώ, ή τι θα κάνουμε, γυρνάει η οικονομία, γιατί, ξέρω εγώ, γυρνάει η ανάπτυξη, γιατί έχουμε επιστροφή ενός δις στις τράπεζες. Εκείνο που δεν άκουσα καθόλου, και αντίθετα το βγάζει τώρα η Ελστάτ, είναι τι πρακτικά σημαίνει αυτό για το ελληνικό νοικοκυριό. Ο άνθρωπος ο οποίος, ο άντρας ή η γυναίκα, έχει να γυρίσει στο σπίτι του μετά τη δουλειά του, τι χρήματα θα κουβαλάει, περισσότερα ή λιγότερα? Τι φόρους θα πληρώνει, περισσότερους ή λιγότερους? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ναι, γιατί όλα τα υπόλοιπα, με συγχωρείτε, υπάρχει μια αίσθηση ότι εγώ καταλαβαίνω την αξία της μακροοικονομίας. Δεν λέω ότι καταλαβαίνω την αξία των δημόσιων οικονομικών. Ναι, αλλά τελικά όλο αυτό δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όλο αυτό υπάρχει προκειμένου οι πολίτες να βελτιώνουν το βιωτικό τους επίπεδο. Ναι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτό. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο στην πραγματικότητα μπορεί να περιμένει κανένας είναι επιδείνωση αυτών των μεγεθών. Και φαίνεται αυτό, βλέπετε τώρα στην Ελστάτ, φαίνεται ανάγλυφα στο εισόδημα των οικοκυριών. Το εισόδημα των οικοκυριών στην Ελλάδα μειώνεται και μειώνεται. Και απορώ τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, πώς υπάρχουν πανηγυρισμοί από πλευρά της κυβερνήσεως, παραδείγματος χάρη για το υπερπλεώνασμα. Το υπερπλεώνασμα είναι αστοχία. Είναι λάθος. Είναι ότι πήρα περισσότερα λεφτά.
από ανθρώπους που δεν μπορούν να τα δώσουν και τους κάνω φτωχούς. Ή πώς γυρίζει παραδείγματος χάρη για τα συσίτια. Λέει, κάνει, έχει αύξηση των συσίτιων και των επιδομάτων. Μα αυτό είναι η ιδεολογική προσέγγιση. Μάλιστα. Να κάνω ανθρώπους φτωχούς για να τους βάζω μετά στο συσίτιο. Ή πανηγυρίζουν δήθεν για την έξοδο από τα μνημόνια. Α, ωραία. Αφού θα βγούμε από τα μνημόνια, μπορούμε λοιπόν να καταργήσουμε τη μείωση των συντάξεων που πρώτης πρώτου του 19 θα εφαρμοστεί. Ναι. Μπορούμε να καταργήσουμε τη μείωση του φορολόγιου του, την κατάργηση του φορολόγιου του που πρώτης πρώτου του 20 θα εφαρμοστεί. Αφού βγαίνουμε από το μνημόνιο και θα γίνει ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτός ένας προϋπολογισμός ο οποίος επιτείνει την κρίση, επιτείνει τη δυσκολία, επιτείνει τη φτωχοποίηση και διατηρεί τα μνημονιακά μέτρα. Μάλιστα, που έχει και το 19. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.